Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας εδώ από τον Πειραιά, από την πλατεία Κοραή και μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Μιχάλη, κάνε ένα πλάνο λίγο έτσι εδώ, να δείξουμε ότι βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, να δείξουμε το Δημαρχείο και στη συνέχεια βέβαια το πλάνο που αυτή τη στιγμή δείχνεις, θα εξηγήσουμε ακριβώς στη συνέχεια τι δείχνουμε. Γίνα λοιπόν σιγά σιγά το πλάνο δεξιά μας εδώ. Φυσικά εδώ θα δούμε τους αγαπητούς φίλους που αυτή τη στιγμή παίζουν τη μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή η υπέροχη μουσική που ακούμε εδώ μέσα στο χώρο του Beach Volley. Είναι εδώ οι δύο κύριοι που επιμελούνται, Δημήτρης και Κώστας, που εδώ και αρκετά χρόνια είμαστε μαζί. Και από τον ήχο ο Δημήτρης και ο Κώστας, από την εικόνα εμείς. Πάμε όμως λίγο πάλι, Μιχάλη, δεξιά, λίγο να δείξουμε ότι αυτό το κτίριο που είναι δεξιά μας είναι το Δημαρχείο. Ναι, δεν φαίνεται καλά, απλά να δείξουμε το κτίριο αυτό είναι το Δημαρχείο της, του Πειραιά. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν μπροστά μας είναι το κτίριο του Δημαρχείου Πειραιά. Γυρνάμε λοιπόν εδώ να βλέπουμε τον Δημήτρη λίγο που παρουσιάζει τις δύο ομάδες. Δεύτερος διαιτητής ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης παρουσιάζει τις δύο ομάδες που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο για τα πρώιμη τελικά του Beach Volley. Beach Volley λοιπόν, εδώ το πανελλήνιο πρωτάθλημα, το Master στον Πειραιά, το δεύτερο Master. Πάμε τώρα, Μιχάλη, σιγά σιγά μπροστά να δείξουμε εδώ. Εδώ τους νεαρούς Κώστα Βένιο και τον Δημήτρη Καρίκα. Βλέπουμε λοιπόν με δροσιά και με αέρα εδώ στον Πειραιά. Από τα δεξιά μας τώρα βλέπουμε, Μιχάλη, να κάνεις πλάνο από την απέναντι πλευρά. Έοντας Παπαδάκος και Καλούδης από την απέναντι πλευρά. Και εμείς εδώ το συνεργείο του Αβένα που για μία χρονιά ακόμη παρουσιάζει το Beach Volley για λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Μία συνεργασία που ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια και συνεχίζεται. Για να μεταφέρουμε μέσα από το κανάλι του YouTube, από το κανάλι της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, τους αγώνες Beach Volley στη Θεσσαλονίκη πριν 2 εβδομάδες από την πλατεία Αριστοτέλους. Σήμερα εδώ στον Πειραιά, σε 2 εβδομάδες από το Σχοινιά, στην παραλία Σχοινιά, στην Αττική και αν δεν πατάει μνήμη, στις 20 του μηνός και στην πλατεία Συντάγματος. Να πάμε λίγο, Μιχάλη, σιγά σιγά προς το συνεργείο, να πάμε εκεί που είναι τα παιδιά τα δικά μας, εκεί οι κάμερες. Ναι, εκεί θα πάμε και ό,τι μπορέσουμε να δείξουμε. Έτσι, ξεκινάμε σιγά σιγά να πάμε. Κρατώ εγώ το μικρόφωνο, εσύ και τα καλώδια. Εσύ έχεις την κάμερα, τον τρίποδα και την κάμερα. Μπροστά εσύ, πίσω εγώ. Πάμε λοιπόν να δείξουμε εδώ την όλη διοργάνωση. Να τη δείτε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, εσείς που μας παρακολουθείτε. Οι φίλοι μας από όλη την Ελλάδα στο Facebook που μας παρακολουθούν. Και βέβαια μπορείτε να μπείτε στο κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για να δείτε τους αγώνες. Βλέπουμε πάνω Αποστόλης Μοσχόπουλος. Να γυρίσει λίγο εδώ ο κύριος Αποστόλης ο Μοσχόπουλος. Για να περάσω λίγο, Μιχάλη μου, εγώ μπροστά. Εδώ. Αποστόλης Μοσχόπουλος λοιπόν εδώ. Κάνε ένα πλάνο και στον κύριο εδώ. Κάνε ένα πλάνο στον κύριο εδώ, τον Ιάσονα. Κλέβουμε λοιπόν εδώ από τη μετάδοση, τη μετάδοση του Ιάσονα. Πες μας, Ιάσονα, τι έγινε. Και ταυτόχρονα βέβαια μπορείς και να μεταδίδεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στην πλατεία Κοραή, 300 πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Volley για πρώτη φορά εδώ πέρα στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, δίπλα από το εμβληματικό δημοτικό θέατρο, μπροστά από το Δημαρχείο του Πειραιά. Οι καλύτερες ομάδες σε άντρες και γυναίκες ανταγωνίζεται για να κατακτήσει το δεύτερο μάστερ στο φετινό Πανελλήνιο Σιρκουί. Ολοκληρώνεται τώρα με το παιχνίδι του Βένιου του Καρίκα απέναντι σε Παπαδάκο και Καλούδη η φάση των ομίλων. Φυσικά όλα σε μετάδοση από το κανάλι της Ομοσπονδίας.
Και τώρα βέβαια από το κανάλι στο Facebook το Αβένα, έτσι. Και φυσικά τώρα από το κανάλι το Αβένα στο Facebook, το οποίο είναι εδώ πέρα κανονικά από την Πέμπτη και καταγράφει ό,τι βλέπετε εσείς, ό,τι συμβαίνει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley, στο 30ο επαιτειακό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley. Πολύ ωραία, λοιπόν, να αφήσουμε τον Ιάσον εδώ για να συνεχίσει και να δούμε εδώ πέρα τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Δέσποινα καρέκλα. Δέσποινα, αφήνεις λίγο, σήκω επάνω, άφησε λίγο την κεντρική κάμερα και πες μας γρήγορα, γρήγορα τι έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η καρδιά του στουντίου. Από εδώ λοιπόν ξεκινούν όλα. Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στην πλατεία Κοραή, όπως είπε και ο Ιάσονας, στο κέντρο του Πειραιά. Απολαμβάνουμε υψηλού επίπεδου beach volley, απολαμβάνουμε αθλητές και αθλήτριες υψηλού βεληνικούς και είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ μέχρι την Κυριακή. Εδώ λοιπόν είναι η καρδιά του στουντίου, από εδώ λοιπόν γίνονται όλα Δέσποινα. Εδώ είναι η παραγωγή, όπως μας είπε και ο Θοδωρής Παπαδημητρίου με τον Στέλιο Τζουμάκα που έπαιζαν λίγο πριν και κέρδισαν το μάτς. Πώς βλέπετε εδώ πέρα, τα καταφέρουμε παρόλα αυτά, με πολύ καλή συνεργασία από όλους. Βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που ελπίζουμε να ανταποκρίνεται και στον κόσμο και να μπορέσουμε να μεταδώσουμε με εικόνα και ήχο ότι συμβαίνει εδώ στην πλατεία Κοραή, όπως λέει και ο Ιάσονας, στην παραλία Κοραή. Να πούμε βέβαια ότι τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το θέαμα, το υπερθέαμα που παρακολουθεί εδώ στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή. Να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικότατες. Έτσι ακριβώς, είναι ιδανικές. Έχει αυτό το αεράκι που βέβαια πολλές φορές χαλάει το παιχνίδι, αλλά εμάς μας δροσίζει. Ο ήλιος είναι εντάξει υποφερτός, οι θερμοκρασίες είναι καλές και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά μιας πόλης, έτσι. Και στην καρδιά του καλοκαιριού. Και στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως λες και εσύ. Είμαστε περίπου στα 700-800 μέτρα από το λιμάνι Πειραιά. Έτσι ακριβώς, ένα χιλιόμετρο περίπου από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά όλα βαίνουν καλώς. Γρήγορα τις εντυπώσεις από τον Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι μια πολύ όμορφη πόλη, άφησε τις καλύτερες και τις θετικότερες εντυπώσεις. Μια έτσι βόλτα που κάναμε και μεσημεριανές ώρες αλλά και απογευματινές, βλέπουμε να έχει κόσμο, όλα κυλούν πολύ όμορφα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά, όμορφα κτίρια και έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να σε ευχαριστήσουμε Δέσποινα και βέβαια να σε αποδεσμεύσουμε για να πας εκεί για να κάνεις την σκηνοθεσία και την παραγωγή. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον επανόροφο. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού είδαμε, πήραμε πλάνα έτσι εδώ λίγο κάτω, Μιχάλη. Εδώ λοιπόν είναι οι υπολογιστές, είναι όλος ο εξοπλισμός, είναι τα router, είναι οι κονσόλες, είναι τα πάντα εδώ για να μπορέσει να βγει αυτή η παραγωγή, η υπερπαραγωγή και φυσικά βέβαια αυτή η υπερπαραγωγή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους δύο κυρίους επάνω. Λοιπόν, Μιχάλη, κράτα επάνω, να ανέβω κι εγώ λίγο, έτσι. Να ανέβω λοιπόν λίγο. Απόστολε, κράτα λίγο το μικρόφωνο να ανέβω επάνω. Εδώ λοιπόν είμαστε, να έρθω λίγο στο μέσο εγώ, θα κόψουμε λίγο τώρα, Απόστολε, όπως μπορούμε. Λοιπόν, λίγο Μιχάλη, θέλω λίγο πλάνο όμως εδώ Μιχάλη, πάνω σε εμάς. Είναι κρίμα να μην δείξουμε εδώ τον Αποστόλη και το Γιώτη. Λοιπόν. Συνδυάσατε εδώ, ναι, με το Γιώτη, ναι. Βλέπω ομπρέλες. Το καλύτερο δυνατό, ναι. Προστατευτικά καλύματα. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν μας τα πάρει ο αέρας όλα, καλά. Έχουμε λοιπόν εδώ και τον μάστερ της πατέντας, τον Παναγιώτη Γιωβανόπουλο. Γιώτη, τώρα άφησε λίγο στο κέντρο την κάμερα. Έτσι, ναι. Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, ο αέρας λίγο μας μπερδεύει, αλλά δεν μας αφήνει. Και ο ήλιος λίγο, αλλά εντάξει.
Πάντως μπορούμε να πούμε Γιώτη ότι αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε στην Αθήνα, στον Πειραιά, περιμέναμε ότι θα είναι η θερμοκρασία πολύ πιο υψηλές. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε καλά. Έτσι. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μα φαίνεται και από τον αέρα που φυσάει. Φυσάει δυνατά. Τι χαιρετισμούς θα στείλεις Γιώτη? Σε όλους που μας βλέπουν. Τι, σε ποιον να στείλουμε, σε όλους. Έχεις κάπου έτσι να στείλεις εκεί στον φίλο εκεί τον... Μιχαλόπουλο. Τον Κώστα, τον... Μιχαλόπουλο. Στον Κώστα Μιχαλόπουλο. Σε όλους εκεί πέρα που μας βλέπουν τώρα. Τον Κώστα Σαπουνόπουλο, στη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Σε όλους λοιπόν τους συγγενείς, τους φίλους που μας παρακολουθούν. Αποστόλη, θέλω να μπεις σε ένα γρήγορο σχόλιο. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια εδώ που έχουμε αυτή την όμορφη συνεργασία, πώς βλέπεις αυτά τα ταξίδια, αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που πρέπει ζωντανά να βγεις όσο μπορείς πιο σωστά, γιατί είναι ένα απαιτητικό άθλημα το beach volley. Θέλω να πεις έτσι τις εντυπώσεις σου. Είναι ένα όμορφο πράγματά σου, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Εξελίσσεται όσο περνά τα χρόνια. Υπάρχουν δυσκολίες. Εντάξει, δεν πτωόμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Προσπαθούμε να εξελισσόμαστε και να αποδίδουμε όσο δυνατό καλύτερο. Και να πω εγώ, φίλες και φίλοι, για τον Αποστόλη, πέρυσι, για να μην χάσει έστω ένα πλάνο από την τελική φάση του beach volley εφήβων στην Κεφαλονιά, όπου το πόδι του του έκαψε ο ήλιος από τα προστατευτικά, δεν είχαμε δυνατότητα να προστατευόμαστε από όλα τα σημεία του που έπεφτε ο ήλιος επάνω. Ο Αποστόλης μετά το τέλος του παιχνίδι, μάλλον πριν ακόμα τελειώσουν τα παιχνίδια, φύγαμε για το νοσοκομείο γιατί είχε πάθει ένα έγκαυμα το πόδι του, που πραγματικά όταν τον είδα ήταν η έκπληξη πολύ μεγάλη, γιατί το πάθος του ήταν ακόμη μεγαλύτερο, δεν ήθελε να αφήσει, παρόλο που το πόδι του είχε πάθει εγκάβματα πολύ. Ήταν λάθος Τάσο, αλλά ήταν ένα δείγμα της προσπάθειας που κάνουμε και του γεγονότος ότι δεν αρκεί μόνο η ευφυΐα και η τεχνική ικανότητα, αλλά και το πάθος. Και το πάθος. Γιατί δεν μπορεί μόνο η ικανότητα να σε οδηγήσει σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Απαιτείται πάντα δάκρυα και υδρότας. Να πω εγώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι με αυτά τα νέα παιδιά νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Μιχάλη Μανίκα, Αποστόλη Μοσχόπουλο, το Μάριο, το Γιώργο, όλα τα παιδιά, τη Δέσποινα Καρέκλα, τον Ιάσονα, τον Τίμο, όλα τα νέα παιδιά λοιπόν που συνεργαζόμαστε εδώ, με το πάθος, με τη διάθεση, και να πω ότι οι αμοιβές είναι πάρα πολύ χαμηλές για τα παιδιά, έτσι, για να το λέω αυτό το πράγμα, μπροστά σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν, αλλά η αγάπη και το πάθος για μας τους μεγαλύτερους είναι ένα πολύ μεγάλο αισιόδοξο μήνυμα, ότι τουλάχιστον αυτή η χώρα έχει νεολαία που μπορεί να δώσει συνέχεια με ένα καλύτερο αύριο. Αυτό Τάσο, δεν έχω προσθέσει κάτι. Ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε. Λοιπόν, ευχαριστήσω τα παιδιά να τα αφήσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Μιχάλη, κάνε πλάνο κάτω για να κατέβουμε εμείς πάνω από το... πάνω από την εξέδρα εδώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Πειραιάς, πλατεία Κοραή. Όλοι λοιπόν εδώ, όλη η ομάδα του Αβένα, όλο το επιτελείο του Αβένα και φυσικά βέβαια
ο κόσμος έρχεται να παρακολουθήσει αυτό το υπέροχο άθλημα beach volley master, το δεύτερο master για φέτος. Έχουμε ακόμη δύο μεγάλες διοργανώσεις στον Σχοινιά μετά από δύο εβδομάδες και μάλλον μετά από δύο εβδομάδες στο Σχοινιά και μετά την τρίτη εβδομάδα στην πλατεία Συντάγματος. Φέτος οι διοργανώσεις λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων θα τελειώσουν λίγο νωρίτερα γιατί ξεκινούν αμέσως μετά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την πρώτη επαφή μας έχει φτάσει στο τέλος. Εδώ λοιπόν από την πλατεία Κοραή να δείξουμε λίγο, Μιχάλη, αν θέλεις, το απέναντι, το υπέροχο θέατρο του Πειραιά. Αυτό το υπέροχο κτίριο το βλέπουμε λοιπόν αρχιτεκτονική. Το μεγάλο εδώ δεξιά μας, το όμορφο, Μιχάλη. Εκεί λοιπόν και με πλάνο από το παιχνίδι, Μιχάλη μου, να αποχαιρετήσουμε τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν εδώ από το Beach Volley, από το Facebook, από την πλατεία Κοραή Beach Volley. Και φίλες και φίλοι, συντονιστείτε μέσω από το κανάλι του YouTube από της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης να δείτε αυτή την υπέροχη διοργάνωση, αυτούς τους υπέροχους αθλητές που αψηφούν τις καιρικές αυτές αντίξιες συνθήκες με τον ήλιο, τον αέρα, όλη την ημέρα βρίσκονται εδώ και αγωνίζονται. Δείτε λοιπόν αυτά τα παιδιά, αυτή την προσπάθεια αυτών των παιδιών και χειροκροτήστε τους παρακολουθώντας μέσα από το Facebook, και εσείς βεβαίως που είστε εδώ στην Αττική, στον Πειραιά, στην Αθήνα, μπορείτε να έρθετε στην πλατεία Κοραή ζωντανά να το παρακολουθήσετε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και από εμένα το Σοκαμπάνι, σας εύχομαι καλό σας μεσημέρι.